Ξεκινάμε με Survivor. Με ωραία διάθεση λέμε. Δεν είναι ακριβώς ωραία η διάθεση μέσα των παικτών, αλλά εκρηκτικό θα το χαρακτηρίζαμε το τοπίο. Θα έρθουν εντάσεις τώρα, γιατί ο Κωνσταντίνος. Ναι, ο Κωνσταντίνος έπαιξε χθες ο Μανουήλ στο αγώνισμα. Κέρδισε και είπε ότι. Δεν κέρδισε. Είπε ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν κέρδισε. Αλλά λέει, κοίταξε να δει. Έφτανε στο παρατρίχα κάθε φορά. Κέρδισε τις εντυπώσεις. Ακριβώς, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, τώρα είπε ο ίδιος ότι υπάρχουν αδύναμοι παίκτες. Ότι δεν είναι ο πιο αδύναμος παίκτης και του λένε πες μας, ποιος είναι. Και δεν απαντάει. Και ξεκινάει λοιπόν μια έκρηξη από τον Τάλα, ο οποίος για πρώτη φορά βγαίνει εκτός εαυτού. Αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Πόσο, και η συνέχεια. Δεν μιλάω, δεν λέει μιλάω. Ότι δέχεται τραμπουκισμό. Θα πάρω κι εγώ αυτό το μότο. Δεν μιλάω, δεν μιλάω, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ. Δέχεται λέει τραμπουκισμό από τον Τάκη και γίνεται έξαλλος. Δηλαδή θα δούμε τα επόμενα 4 λεπτά μεγάλη ένταση. Για πάμε να το δούμε. Παθιάνα. Φοβάμαι και ελπίζω να εκτιμηθεί βασικά η προσπάθειά μου σημερινή και να καταλάβουν ότι έτσι θα είμαι από εδώ και πέρα. Τους δίνω το λόγο μου και ελπίζω να μην με ψηφίσουν. Το ζητάω δημόσια στην απέναντι ομάδα, στην ομάδα μου και σε όλο τον κόσμο με βλέπει και ελπίζω να με ψηφίσουν. Αγωνιστικά, ο πιο αδύναμος παίχτης είναι ο Κωνσταντίνος και δεν μπορώ να σου πω ότι δεν θα σε ψηφίσω, Κωνσταντίνε, επειδή μου το ζητάς. Εγώ δεν έβαλα το μαχαίρι στο λαιμό για τους συμπαίκτες μας που μην με ψηφίσετε. Αλλά θεωρώ και σε σχέση και με άλλους παίκτες, και δεν θέλω να ονοματίσω αυτή τη φορά, θεωρώ ότι πραγματικά απέδειξε σήμερα ότι από εδώ και πέρα θα είμαι το ίδιο δυνατός όπως σήμερα. Τον ρωτήσαμε όλη η ομάδα ποιος πιστεύει ότι είναι πιο αδύναμος. Δεν μας απάντησε ποτέ. Ούτε επίκληση συνέστημα έκανα, ούτε ζητιάνεψα ψήφους από εσάς, όχι από το κοινό, από εσάς. Ούτε είπα ότι είναι πολύ πιο αδύναμη παίκτη κάποιοι από μένα. Πόσοι είναι και σε αυτήν την ομάδα σήμερα? Ναι. Καμία. Είμαι ειλικρινής. Είσαι ο χειρότερος παίκτης. Αυτή η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ άσχημη και για τον Τάκη και για τον Γιώργο. Παρ' όλα αυτά, το θύμα είμαι εγώ. Την προηγούμενη φορά πήρα 9. Ο μόνος που δεν ψήφισε τον εαυτό μου είναι εγώ. Αυτή την εβδομάδα, επειδή δεν με χωνεύουνε, έχω προσωπικότητα, έχω βγάλει πολλά μυστικά τους και ψέματα που λένε στη φόρα. Ο κόσμος ξέρει και ο κόσμος θα κρίνει και ελπίζω να με κρατήσει, γιατί αξίζω να πάω και στην Ένωση και να αποδείξω και στην ομάδα μου ότι κάθε μέρα θα είμαι πιο δυνατός και θα φτάσω σε μερικές μέρες να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο Survivor. Άνθρωποι που φέρουν νίκες είναι σημαντική για εδώ. Νίκες, όχι προσπάθειες. Εγώ σήμερα πήγα να λιποθυμίσω ότι ήταν πίσω και δεν ήξερα πού ήμουν. Και έφερες νίκη. Δεν ξέρω πού πήγα την ψυχή μετά, φίλε. Με προσβάλλεις τώρα. Παιδιά, καλώς ή κακώς, Κωνσταντίνε μου. Εδώ μετράνε. Αλήθεια, δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο, ρε μπρο. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Αλήθεια, σου λέω, έχω τρελαθεί κάθε φορά να μιλάμε όλοι και να πετάγεσαι εσύ κάθε φορά. Καλά κάνω, έτσι γουστάρω, φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να σε ακούω άλλο, φίλε. Δεν έχω νευριάσει ποτέ, ρε φίλε. Κάθε φορά μαζί σου, ρε φίλε. Τα κατάφερα εγώ, φίλε. Μπράβο. Ξεκινάει πάλι το πυρι-πυρι, τα ίδια. Να διακόπτει, να κάνει χαμό, να εμπλέκεται στη συζήτηση. Παθαίνω μία έκρηξη, την οποία όσο καιρό είμαι εδώ δεν την έχω πάθει ποτέ. Τι τότε με στον Τάκη τις προάλλες. Ναι, μετά από τόσο βρίσιμο που μου ρίχνεις και τόσο τραμπουκισμό που μου κάνεις και σηκώνεσαι και φωνάζεις. Είσαι ψεύτη. Ανήθικο και τυποτένιο. Ότι με ψεύσει. Σπύρο να δω. Μας έχει κουράσει πραγματικά. Δεν αντέχουμε άλλο αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον αντέχουμε. Δεν μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί του με ένα ψεύτη. Με έναν ανήθικο. Βρυσίδα, Άρη, εδώ. Τον έχω βρει ποτέ, εγώ τον κύριο Μανουήλ. Την αλήθεια να πείτε. Ποτέ. Είσαι ένας μεγάλος μυθομανής και ψεύτης. Το χειρότερο πρότυπο που έχει μπει στο Survivor. Είμαι εγώ. Εγώ αυτός. Τόλμησες εδώ να φέρεις την Αναστάτω σε μια ήρεμη μπλε ομάδα. Σε μια ήρεμη μπλε ομάδα τολμάς να αποκαλέσεις ανήθικο ένα πατέρα μεγαλώνει μια κόρη. Σηκώ, φύγε μόνος αγγλικός μου, παιδί μου. Μόλις έχασε τον πατέρα του και τολμάς 10 μέρες εδώ να ξεστομίσεις κάτι τέτοιο. Εδώ θα μείνω στο γουστάρο εγώ. Και άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, φύγε μόνος σου. Να πας στην κόρη σου και να πας εκεί που γουστάρεις. Εμένα το ελληνικό κοινό δεν με διώχνει γιατί με γουστάρει. Γιατί είμαι αληθινός. Ποιος είναι κακό πρότυπο πατέρα? Για έναν άνθρωπο που έγινε στην ξενιτιά 15 χρόνια, παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του για το παιδί του. Ποιος? Ήμαρτον! Ως εδώ! Δεν θα με κρίνει, μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει. Κανένας άλλος. Εγώ τα πάω. Θέλετε να πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουν μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Ακριβώς, πολύ σωστό το φαύλος κύκλος. Είναι φαύλος κύκλος. Απλά εκεί που ξεκινάει το δίκιο του ενός, χάνεται του άλλου. Κάπου λίγο έχει μπερδευτεί το πράγμα. Να ξεκινήσουμε από τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Κάνει τηλεόραση. Θα συμφωνήσουμε ότι κερδίζει τις εντυπώσεις. Τώρα, με ποιον τρόπο ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος. Από την άλλη,
Έχετε ποτέ σκεφτεί το ενδεχόμενο όντως να είναι έτσι η περσόνα ενός ανθρώπου και να μην επιτιδεύει αυτό το οποίο βγάζει? Ακριβώς. Αλλά οι άλλοι απλά να μην μπορούν να το διαχειριστούν και να, μπορούν και να εκρήγνεται. Και εκείνος τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ακριβώς αυτό θέλω να πω, το εξής. Το σενάριο, γιατί φαντάζομαι ότι έχω μια άποψη, η οποία πολλοί άνθρωποι να μην συμφωνούν, μάλλον και από τους παρόντες δεν συμφωνούν. Εγώ αυτό που βλέπω μην προτρέχεις. Εγώ αυτό που βλέπω στον Κωνσταντίνο είναι όντως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούν να τον κατηγορήσουν ότι περιαυτολογεί, ότι φλιαρεί, ότι δεν βάζει τελεία, ότι τους διακόπτει. Οκ, okay, αυτά δεκτά. Έχει όμως μία περσόνα που αυτή είναι, αυτός είναι. Από εκεί και πέρα βλέπω, ενώ δεν έχει να κατηγορηθεί για κάτι σοβαρό, να ακούει πάρα πολύ βαριές κουβέντες. Η λέξη ανήθικος είναι πάρα πολύ βαριά. Η λέξη τυποτένιος είναι πάρα πολύ βαριά. Λυπάμαι γιατί ο Μαρτίκας που τον είχα υποστηρίξει επανειλημμένα στην εκπομπή και τον έχουν από ό,τι βλέπουμε στην καλύβα, γενικά λίγο σαν τον προφεσόρο όνομα και πράγμα. Αν ακούσουν κάτι να το λέει ο Μαρτίκας, θεωρούνται ότι νομιμοποιήθηκε η έκφραση και την υιοθετούν και οι υπόλοιποι. Είπε πρώτος τη λέξη ανήθικος, την υιοθέτησαν όλοι, του λένε τόσο βαριές κουβέντες και ό,τι και αν κάνει από κάποια στιγμή και μετά, ο άνθρωπος αμήνεται. Από την άλλη όμως, αυτό ξεκινάει, είναι δράση και αντίδραση. Η δράση όμως προκαλείται πολλές φορές και από τον ίδιο τον άνθρωπο, ακόμα και αν ξαναλέω δεχτούμε, ότι ότως ο Εμμανουήλ είναι αυτή η περσόνα, είναι αυτός ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του. Μπορεί δηλαδή δεν μπορεί να κάνει και ανάσα να πάρει κάποιος, αν μας ενοχλεί, σαν φυσικ, σαν φυσιογνωμία, σε ενοχλεί. Είναι παράξενο ότι όλοι ενοχλούνται. Δεν είναι 2-3-4 άτομα, είναι όλη η ομάδα. Είναι όλη η ομάδα, μιλάμε και η κόκκινη. Είναι ομάδα που δεν μπορεί να έχει και συμμετοχή μέσα στην καλύβα. Από την άλλη, με την ίδια λογική, λοιπόν, αφού αυτή είναι η περσόνα, να δεχτούμε ότι και οι υπόλοιποι οι άλλοι είναι περσόνες συγκεκριμένες. Ναι. Να δεχτούμε ότι ο Μαρτίκας είναι αυτό. Ναι. Να δεχτούμε ότι ο Τάκης είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι στη συμβίωση μπορείς να το δεχτείς μέχρι ένα σημείο. Συμφωνώ. Μέχρι εκεί που δεν ενοχλείται ο άλλος. Όταν λοιπόν βλέπω ένα ξέσπασμα, θεωρώ τον Τάκη σε κάποια σημεία υπερβολικό. Πραγματικά υπερβολικό. Από την άλλη, εγώ στα δικά μου τα μάτια τηλεοπτικά δεν έχω δει τον Τάκη να λέμε να τον βρίσει όπως πιστεύει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Δεν βγήκε κανένας, μπροστά να πει ότι ναι, ο Τάκης έχει μιλήσει έτσι. Τον έχει προκαλέσει πάρα πολλές φορές ο Κωνσταντίνος τον Τάκη, πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει όλοι. Προκαλεί και άλλους εκτός από τον Τάκη ο Κωνσταντίνος. Ναι, μπορεί στα δικά μας τα μάτια ο Κωνσταντίνος να μην έχει κάνει κάτι τραγικό, έτσι ώστε να λες ότι είναι ποτέ δυνατόν. Από την άλλη, γίνονται και πολλά και πράγματα. Ναι, τυποτένιο όμως και ανήθικο θεωρώ και εμένα να γυρίσει να μου πει ότι εγώ σε βρίζω ενώ δεν σε έχω βρίσει. Ναι, και στα μάτια του κόσμου. Φαντάζομαι θα έκανε ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να κάθεσαι. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να κάθεσαι να με βρίζει και να μου λες ότι σε έχω βρίσει ενώ δεν σε έχω βρίσει και να επιμένει την ίδια ώρα που προκαλεί εντυπώσει και στον κόσμο ότι εγώ έχω φερθεί έτσι απέναντί σου. Αυτό τι είναι δηλαδή. Γενικά βλέπουμε από την πρώτη μέρα που μπήκε όμως ο Τάκης ότι γενικά είναι τρομερά απαξιωτικό. Μπορεί να μου πει αυτό το πράγμα. Άσε ότι είναι απαξιωτικό. Είπα δεν ταιριάζει. Ωραία, τότε γιατί λέει From ο Κωνσταντίνος, που λέμε σε γιατί λέει ο Κωνσταντίνος ότι βρίζει ο Τάκης ενώ στην ουσία δεν τον πω, έχει βρει. Περιμένω να σου πω. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που μπήκε ο άνθρωπος βλέπει ότι ένας συγκεκριμένος κύριος, ο Τάκης, είναι εξαιρετικά αρνητικός, εξαιρετικά επιθετικός και προσβλητικός απέναντί του. Δεν θα κάτσω να ψάξω ποια ακριβώς λέξη μπορεί να του είπε. Την ώρα που δεν ήταν εκεί η κάμερα, ή ποια λέξη γιατί μπορεί να του είπε όταν μπαίνει το λεγόμενο σιωπηλό μπιπ. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, και το τονίζει ο άνθρωπος, βλέπει από την πρώτη μέρα να του την πέφτει, για να το πω λαϊκά, κάποιος. Βλέπει μια ολόκληρη ομάδα να συνασπίζεται εναντίον του, όσο σπαστικός και να είναι. Εννοείται ότι θα γίνει πιο σπαστικός στην προσπάθεια να αμυνθεί. Τότε γιατί πηγαίνει ο Κωνσταντίνος, μου το απάντησε, δεν θέλω κάτι άλλο. Τότε γιατί πηγαίνει και το τζιγκλίστηκε για τον Τάκη. Τον Τάκη τον έκανε. Τι εννοείται ότι πηγαίνει πια, εννοεί τώρα το είδαμε. Στα προηγούμενα επεισόδια τι έκανε. Ναι, σταμάτησε πια, τον αποφεύγει. Α, εντάξει. Δικαιολογήσει λοιπόν το να τσιγκλάσει τον άλλον. Δηλαδή τον Κωνσταντίνο το δικαιολογεί. Όχι. Τότε γιατί λες για τον Τάκη και δεν λες για τον Κωνσταντίνο. Πια. Α, δεν τον τσιγκλάει. Ωραία, δεν το έκανε χθες. Δεν το έκανε. Ο Τάκης ήταν εξ αρχής αρνητικός και αυτό ήταν ένα τσιγκλίσμα. Ίσως είναι μια προσπάθεια του Κωνσταντίνου να έρθει σε επαφή με τον Τάκη. Όταν πια είδε το χάνει. Επειδή το λέμε πολύ ιδανικά το όλο θέμα. Συζητάμε τώρα για ένα ιδανικό πράγμα. Ότι μπήκε ο Κωνσταντίνος αθώα και έκανε. Ο Κωνσταντίνος ξέρει ένα βασικό πράγμα. Δεν είναι καλός στα αθλήματα. Το ξέρει. Άρα ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει, να επικρατήσει και να φανεί είναι αυτός που χρησιμοποιεί και στο TikTok. Λέει πράγματα που είναι αλλαντάλα, ο κόσμος γελάει περνάει, ή τσαντίζεται. Περνάει στον κόσμο. Ναι, έτσι. Κάνει ένα μπαμ επικοινωνιακό, καλό-κακό, σε κάποιους καλό, σε κάποιους κακό. Λοιπόν, ασχολούνται όλοι μαζί του και τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το πράγμα. Δημιουργεί ίντρικα, τον μάθαν όλοι και γίνεται όλοι, όλο το survivor αυτή τη στιγμή είναι πάνω στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Έχει καταφέρει να μονοπολίσει τον ενδιαφέρον. Α, μπράβο. Mm-hmm. Άρα είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος. Και είδε ότι παρέμεινε, και οπότε κρατάει αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα. Του λέει, και πουλάει, την δίνει κιόλας. Πουλάει, το κάνω. Πούλησε στο TikTok και μπράβο του. Μπράβο. Λοιπόν,
Το ίδιο κάνει και στο Survivor. Εντάξει, το ζήτημα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα που πεινάνε, πονάνε. Πρέπει και να βρουν κάποιον να βαράνε. Όχι. Αυτό και, κάνουν. Και παλεύουν. Πρέπει να βρουν κάποιον να βαράνε γιατί περνάνε δύσκολα. Άκουσαμε. Αυτό κάνουν. Αυτό δεν αντέχουν αυτό που κάνει. Γιατί τη μία λέει πονάει ο δεξής μου όμως, την άλλη πονάει ο αριστερός μου όμως. Όχι, δεν είναι δικό θέμα. Τώρα θα παίξω, τώρα δεν θα παίξω. Τώρα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω το άλλο. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνω. Όταν πιο τίμιο να πει χάνω, δεν μπορώ να παίξω, δυσκολεύομαι. Οπότε να λέει ψέματα. Γι' αυτό είπα περί αυτό. Αν σε μία, επειδή δουλεύουμε σε ομάδες τόσα χρόνια, μπορεί σε ένα άλλο επάγγελμα και όχι σε αυτές τις συνθήκες, μπορεί να είναι και άστοχο αυτό το παράδειγμα που θα φέρω. Σε μία ομάδα όμως, αν κάποιος δεν δουλέψει, δημιουργείται πρόβλημα μετά. Μπορεί να μην φανεί την πρώτη στιγμή. Ξανασχετούν και οι υπόλοιποι. Μη ξανασχετούν. Μία, δύο, τρεις μπορεί να μην το πεις. Αλλά αν ρωτήσεις τον απολογισμό και πεις, μιλάμε, τι έχεις φέρει, είναι νίκες, είναι δουλειά, είναι θέματα, είναι ρεπορτάζ, είναι όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είναι άστοχο το παράδειγμά σου, είναι αρκετά αντιληπτό όμως για να ενοχληθείς. Κάθε μέρα, για φαντάσου λοιπόν να έχεις κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο και να σου πω και κάτι, πρέπει να το σκέφτεσαι συλλογικά, γιατί τρώνε. Στο θέμα των αγωνισμάτων συμφωνώ. Τους θέλει ο Ποσειδώνας. Ο Κωνσταντίνος. Στο θέμα των αγωνισμάτων συμφωνώ μαζί σου. Ο Ποσειδώνας δεν θα πήγαινε με τίποτα στο Survivor, γιατί ξέρετε δεν θα ήταν καλό στα αγωνίσματα. Στην αρχή, εγώ δεχόμουν όλα αυτή την περσόνα. Για στιγμή να απαντήσω σε κάτι. Όχι, συνέχισε. Στην αρχή δεχόμουν όλα αυτή την περσόνα του Κωνσταντίνου, αλλά μετά δεν έχω τη δεύτερη. Συμφωνώ μαζί σα να το διευκρινίσω επειδή τον υποστήριξα, να σα πω ότι συμφωνώ μαζί σα στο θέμα των αθλημάτων από ποια άποψη. Τι σημαίνει αυτό. Τα γυρίζει, λέω τώρα. Εγώ όχι. Μιλάω για ένα θέμα που δεν έχω ξαναμιλήσει. Επειδή μίλησες για τους αγώνες, συμφωνώ ότι στους αγώνες θα φταίει η συμπεριφορά σου για το τι θα υποστεί η ομάδα, γιατί θα χάσει μια ασυλία, θα χάσει ένα έπαθλο. Μιλάμε για το 60% αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα λοιπόν, στο θέμα των αγωνισμάτων, όντως είναι σημαντικό ότι είναι αδύναμος και δεν το παραδέχεται. Αλλά σε όλο το υπόλοιπο βλέπω μια συμπεριφορά αγέλης απέναντί του, η οποία είναι απαράδεκτη και δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μέχρι προχθές. Θα το πω λαϊκά, συγχαινόταν ο ένας τον άλλον, π.χ. Μαρτή Καστάκης, να έχουν συνασπιστεί ξαφνικά, γιατί συμβαίνει αυτό και στις ομάδες, το έχουμε δει, όπου μπορεί να είναι πέντε άτομα μεταξύ τους δύο να διαφωνούν και ξαφνικά με το που έρχεται ένας, τα φτιάχνουν όλοι, γιατί βρίσκουν με ποιον θα διαφωνούν. Έχουν ένα αυτό κοινό συμβαίνει στόχο. Στην προκειμένη περίπτωση. Ένα κοινό στόχο. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα τον Τάκη με τον Μαρτίκα που απέχουν παρασάγκας δηλαδή σε όλα, ξαφνικά να έχουν γενικολιτάρια. Δηλαδή έλεο. Γιατί έχουν κοινό εχθρό, ελάτε να ρίξουμε μια σφαλιάρα εντός εισαγωγικών σφαλιάρα στον Εμμανουήλ, δηλαδή έλεο.